Ελευθερία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε ανέβει προς τα πάνω. Γιατί όλη αυτή την ώρα που σας δίναμε εικόνα, ήμασταν μέσα σε στενό εδώ στον οικισμό Άγιος Χαράλαμπος. Βλέπετε στην ευθεία ότι έχουν πάρει φωτιά όλα τα δέντρα τα οποία υπάρχουν. Και εγώ έχουν. Συγγνώμη. Ακούμε κρίξεις αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε τι είναι εκεί και έχουν προκληθεί αυτές οι εκρήξεις. Πάντως έχουν παραδοθεί στις φλόγες αυτή την πύρινη λέλαπα. Αυτή τη στιγμή τα δέντρα παντού υπάρχει μαύρος καπνός. Πρέπει σιγά σιγά να απομακρυνθούμε μήνα, γιατί πλέον μας κάνουν. Ναι, φύγετε Ελευθερία, φύγετε από το σημείο. Ναι. Βλέπετε τι έχει γίνει εδώ πέρα, παντού υπάρχει μαύρος καπνός. Δεν ξέρω καν αν μπορούν οι πυροσβέστες, αν δεν κοπάσει λίγο ο αέρας, να επιχειρήσουν σε αυτές τις συνθήκες, να επιχειρήσουν να σβήσουν αυτή τη φωτιά, η οποία βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής μήνα από τα σπίτια. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τα δείτε. Δίπλα ακριβώς από το δάσος το οποίο καίγεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν σπίτια. Πάμε λιγάκι πιο γρήγορα πάνω, αν μπορείς κι εσύ. Έχει παντού, παντού υπάρχουν φλόγες. Παντού στο σημείο που βρισκόμαστε. Σπίτια τα οποία κινδυνεύουν. Πάμε! Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Σιμακόπουλο και παρακαλώ πολύ να απομακρυνθούν από το σημείο και ο Παναγιώτης και η Ελευθερία Σπυράκη. Είδατε πώς τους κύκλωσαν οι φλόγες.